Ήταν 3 εβδομάδες με συνεχόμενους αγώνες. Ήταν μόνο αγώνες, ήταν κουραστικό. Αλλά έχει γίνει καλή προετοιμασία. Την πρώτη εβδομάδα στη Λάρισα, στο Πανελλήνιο K18 της κατηγορίας μου. Ήμουν δεύτερη στα 2 χιλιόμετρα με φυσικά εμπόδια. Η αλήθεια είναι ότι πήγαινα για να κερδίσω, κάτι που δεν μου βγήκε. Με επηρέασε αρκετά ψυχολογικά και αυτό φάνηκε την επόμενη μέρα στα 3 χιλιόμετρα, που βγήκα τέταρτη. Εντάξει, την επόμενη εβδομάδα στα Γιάννενα, στο Σεμανίλιο Πρωτάθλημα K20, προσπάθησα να το αφήσω πίσω. Δεν μπόρεσα τελείως, αλλά προσπάθησα. Πήγες για Κατάφερα, βάση τον εαυτό σου. ναι, βγήκα πρώτη. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ γιατί ήταν και το πρώτο μου Πανελλήνιο χρυσό. Θεωρώ ότι με περισσότερο ανταγωνισμό μπορούσα να κατεβάσω και άλλο το χρόνο μου, αλλά ό,τι είναι. Στην τελευταία εβδομάδα στην Πάτρα, στο K23, στα 1500 μέτρα βγήκα τέταρτη. Ήταν μεγαλύτερες οι άλλες κοπέλες, οπότε δεν κυνηγούσα απαραίτητα τη θέση. Ποια θα ήταν αυτή η επίδοση που θα ξεχώριζες, που κρατάς και σαν προπονητής? Η επίδοση που δεν κάναμε. Η επίδοση που θα κάναμε στο ευρωπαϊκό πιθανότατα. Οι δυνατότητες της Νικολέτας ήταν για παραπάνω, σίγουρα. Αλλά εντάξει, με το εάν δεν κάνεις τίποτα. Οπότε ας μείνω σε αυτά που έκανε. Η Νικολέτα με το 6.56-60 που έχει κάνει στα 2 χιλιόμετρα έχει την 7η επίδοση αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Σε μια χρονιά βέβαια που, εντάξει, για να μην κοροϊδευόμαστε, δεν έχουν τρέξει οι Αφρικάνες που είναι η πιο μεγάλη δύναμη στον κόσμο. Δεν έχουν γίνει πρωταθλήματα σε όλο τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά όμως αυτή η 7η θέση έχει την αξία της. Είναι ο πιο αυστηρός, θα είναι ο πιο αυστηρός κριτής λογικά, αλλά παράλληλα θα αισθάνεσαι και πιο δυνατή ψυχολογικά όταν τον έχεις πάντα στο πλευρό σου. Τσακωνόμαστε πολύ εξαιτίας του διπλού ρόλου που έχει στη ζωή μου. Παρ' όλα αυτά με στηρίζει σε όλα και ανέχεται πάρα πολύ τη συμπεριφορά μου, τα νεύρα και όλα αυτά που τα ξεσπάω πάνω του, γιατί πήραμε πολλές ώρες μαζί. Δεν τον έχω μόνο σαν πατέρα μου. Και στο γήπεδο είμαστε πολλές ώρες μαζί, αντιμετωπίζουμε κάθε κατάσταση και τα περνάμε όλα μαζί. Οπότε τα περισσότερα τα ξεσπάω πάνω του.